Και να πούμε μια καλημέρα εδώ στον κύριο Δημοσθένη Πάκο, τον πρόεδρο των αστυνομικών της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Πάκο. Καλημέρα. 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 Έχουμε μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Μας συγκλώνει σε αυτό το μακελιό στη Γλυφάδα και θα θέλαμε. Είναι νομίζω κάτι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει κάτι. Στην Ελλάδα δεν σπανίως έχουμε, δεν τα έχουμε αυτά. Τέτοιου είδους θέματα, ομοιρίες να μπουν μέσα σε εταιρείες. Και εγώ το είδα, το παρακολούθησα έτσι. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε. Έχουμε δύο ανθρώπους νεκρούς. Το δράστη να έχει αυτοκτονήσει, έναν τραυματία. Εντάξει, τα εσωτερικά δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς. Αλλά είναι συγκλονιστική ως υπόθεση. Ναι. Η ίδια υπόθεση, τα αστυνομικά χρονικά δηλαδή. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς κάτι αντίστοιχο. Όταν όλοι το διαβάσαμε, αρχίσαμε και λίγο τρομοκρατηθήκαμε. Λέμε τι είναι αυτό πάλι. Γιατί δεν είμαστε Αμερικοί που έχουν γίνει. Γίνονται δεκάδες περιστατικά το χρόνο, που μπαίνουν σε σχολεία, οτιδήποτε. Δεν έχει η Ελλάδα τέτοια βία. Τώρα, ξαναλέω τι έγινε. Εδώ δεν μιλάμε για κακοποιό πάντως. Όχι, μιλάμε, εδώ μιλάμε για έναν έμπιστο άνθρωπο. Για έναν άνθρωπο της διπλανής πρότασης. Μέλος της οικογένειας, από τα 35 του μέχρι τα 76 του μαζί τους και παραπάνω, μην σας πω. Ήταν συνομήλικοι όταν πρώτο συναντήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, μεγάλωσαν μαζί και κάποια στιγμή, τώρα στην τρίτη κοντά ηλικία. Έγινε αυτό που έγινε. Γυρίζουν όλα αλλιώς και παίρνει τα όπλα και πάει και τους σκοτώνει. Βέβαια και το θέμα των όπλων είναι κάτι που πρέπει να το δούνε. Ακόμα και των κυνηγητικών όπλων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μας κάνει εντύπωση πάντως, μια και το λέτε, πόσο άνθρωπος αυτός χειρίζονταν τόσο καλά τα όπλα. Γιατί κάποια στιγμή του παίρνουν την καραμπίνα και τραβάει το περίστροφο και αρχίζει και πυροβολεί με το περίστροφο και βρίσκει στόχο. Και εγώ σας λέω, μετά τα διάβασα. Χτυπάει με την καραμπίνα την πόρτα, σπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα, σκοτώνει. Φαίνεται να είχε κάποια εκπαίδευση. Δεν ξέρω. Μάλλον είχε κάποια εξοικείωση με τα όπλα. Ναι, βέβαια. Αυτό λέω ότι αυτοί που έχουν άδειε οπλοφορία ή. Ή γενικότερα ακόμα και κυνηγητικά. Αν είχε, όπλα, δεν ξέρουμε αν είχε. Αν είχε. Το ξέρουμε αν είχε. Είχε δύο όπλα, είχε δύο όπλα στην κατοχή του. Αν δεν είχε κιόλα ακόμα χειρότερα. Ή μπορεί και να μην ήταν στην κατοχή του. Μπορεί να είναι στην οικογένεια. Πάντως, οπότε αυτό θα δείξει όλα. Μοιάζει να έχει όλα η προανάκριση. Από ό,τι διαβάζουμε όλοι, μάλλον ήξερε τι έκανε. Οπότε θα τα δείξει όλα η προανάκριση. Πάντως για τα ελληνικά χρονικά δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Γι' αυτό στην αρχή, μετά όταν εξελίχθηκε το περιστατικό, καταλάβαν όλοι περισσότερα πράγματα. Στην αρχή όλοι τρομοκρατηθήκαμε. Λέμε ομοιρία σε μια εταιρεία. Ναι, ακριβώς. Κάτι έχει συμβεί άλλο. Κάτι έχει συμβεί. Ναι. Και όντως. Αλλά τελικά έχει ρίζες εσωτερικές το ζήτημα. Φαίνεται και η οικογένεια προσπάθησε να το προστατέψει αυτό. Και λέει: μην ασχοληθείτε περαιτέρω, σεβαστείτε το χαμό των ανθρώπων μας κτλ. Καλά, είναι λογικό από την πλευρά. Νομίζω όμως ότι δεν γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα το ψάξω, να τους καλύψω. Προφανώς δεν μπορεί να σταματήσει αυτό, γιατί πρέπει να βρεθεί το κίνητρο. Πρώτα απ' όλα, τι όπλησε το χέρι αυτού του ανθρώπου. Πρέπει να βρεθεί το κίνητρο. Τρελάθηκε, τι έπρεπε να κάνει. Θα μπορούσε να έχει και έναν νεκρό πολίτη άσχετο εκεί πέρα, αν είχε εξελιχθεί αλλιώς. Ή άλλους υπαλλήλους. Αν ο δράστης δεν αυτοκτονούσε και μπαίναν οι συνάδελφοι μέσα, θα μπορούσε. Να έχει εξελιχθεί τελείως αλλιώς. Κάποιος υπάλληλος θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά να πάει να προστατέψει την εφοπλίστρια ή οποιονδήποτε άλλον, ή τον γαμπρό ή τον άλλον, τον καπετάνιο. Ακριβώς. Και να βρεθεί και αυτός μπροστά στα πυρά. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο ακόμα. Εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις αυτά σκέφτομαι πάντα, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί χειρότερο. Δηλαδή, όταν η βία αυξάνεται τόσο πολύ στην κοινωνία, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί χειρότερο, γιατί κάθε μέρα κάτι ακούμε. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με κάτι τέτοιο, με τη βία που αυξάνεται. Αυξάνεται όμως. Έτσι τρελαίνεται ένας άνθρωπος. Αυξάνεται όμως. Στα 76 του ξαφνικά γίνεται δολοφόνος. Ένας άνθρωπος που μέχρι χθες ήταν περίπου συγγενής. Πάντως κάτι είχε μέσα αυτός. Κανείς δεν μπορεί να γίνει δολοφόνος έτσι. Κάτι κράταγε μέσα του. Κάποιο μίσος, κάτι κρατούσε από χρόνια, κάτι άλλο συνέβαινε. Δεν μπορεί ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια να γίνεις δολοφόνος έτσι. Πάντως έγινε μακελάρης, όχι δολοφόνος. Μακελάρης. Λες και βλέπουμε ταινία. Ευχαριστούμε κύριε Πάκο, να είστε καλά.